έτοιμη να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κρήτη με ενδιαφέρον για τη στήριξη όλων ουσιαστικά των μεγάλων έργων στο νησί, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στελέχοι τη που είχαν σήμερα σύσκεψη υπό το Σταύρο Αρναουτάκη παρουσίασαν μάλιστα την πρότασή του για την χρηματοδότηση τη ανακατασκευή του βόρειο δικού άξονα μέσω του προγράμματο Πληρωμέ Διαθεσιμότητα, το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά μεγάλα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μοντέλο χρηματοδότηση θα βάσει όχι σε πληρωμές διοδίων, αλλά ουσιαστικά σε πληρωμές διαθεσιμότητος. Κατά την περίοδο λειτουργία αυτού του έργου. Με το πρόγραμμα αυτό, η αποπληρωμή κάθε έργου στον ανάδοχο ξεκινά από τη μέρα που παραδίδεται σε χρήση και εξελίσσεται σε μεγάλο βάθο χρόνου. Με καθοριστική παράμετρο ότι το έργο θα πρέπει να είναι άψογα εκτελεσμένο και συντηρημένο, καθώ σε διαφορετική περίπτωση αφαιρούνται χρήματα από το ποσό τη αποπληρωμή. Αμέσω μετά, ο Σταύρο Σαρναουτάκη σηκώσε το γάντι, απαντώντα ευθέω στο Μανώλη Κεφαλογιάννη που είχε κάνει λόγο για λαϊκισμό. Τα έργα αυτά. Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρί διόδια για το βόρειο δικό άξονα. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Δεν είναι λαϊκισμό που ακούσατε τι προηγούμενε μέρε, είναι η πραγματικότητα. Και α ανατρέξουν οι φίλοι μα πώ χρηματοδοτούνται άλλα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούνε ότι 16 έργα σε διάφορε χώρε έχουν γίνει με τον τρόπο αυτό. Βουάκ που θα χτιστεί θα είναι ποιοτικά ο ίδιος, μέχρι το τέλος της σύμβασης. Η συγκεκριμένη αποστροφή επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο οποίος είχε κάνει λόγο για λαϊκισμό φωτογραφίζοντας την περιφέρεια Κρήτης που αντιδρά σφοδρά στην επιβολή διοδίων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αν εμεί θα πληρώσουμε ένα κομμάτι, ναι, θα το πληρώσουμε. Και δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστέ. Σε αυτού του λίγου οι οποίοι αντιδρούν, αν και οι περισσότεροι από αυτού ανήκουν στην αριστερά, να πάψουν να βλέπουν το δάχτυλο και να αρχίζουν να βλέπουν το φεγγάρι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εμφανίζεται έτοιμη να μπει χρηματοδοτικά στο παιχνίδι τη κατασκευή του νέου Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλι, ακόμη τη αξιοποίηση του Νίκο Καζαντζάκη, όσο και την επανεκκίνηση τη υπόθεση κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάλου στο Ηράκλειο. Βεβαίω ενδιαφέρουν την Τράπεζα αν είναι ετοιμασμένα σωστά. Και όταν θα είναι ετοιμασμένα έτοιμα σωστά και όταν πάγουμε τα ντοσίε που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη μελέτη μας, θα τι κάνουμε. Η ιδέα μας βεβαίως είναι αν είναι σωστά έργα, είμαστε εδώ. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση εργασία με τοπικέ επιχειρήσει για την παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη συμμετοχή εταιριών από του τομεί των τροφίμων, του τουρισμού και τη ενέργεια. Αντικείμενο τη συζήτηση, οι ανάγκε του σε επενδυτικά κεφάλαια και κεφάλαια κίνηση και η δυνατότητα αντλησή του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω τη στενή συνεργασία που διατηρεί με την Παγκρίτια Τράπεζα. Υλοποιούμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα 50 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν νέο προσωπικό. Ήδη έχουν εκταμιευτεί 15 εκατομμύρια, έχουν δεσμευτεί πάνω των 20 σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.